Φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην εκδήλωση συζήτηση με θέμα «Η Κούβα δεν είναι μόνη», η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 47ου Φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή. Μπροστά στο ξετύλιγμα ενός ακόμα υπεριαλιστικού σχεδίου ενάντια στην Κούβα και το λαό της, το περασμένο Ιούλη, το ΚΚΕ και η ΚΝΕ θα θέλαμε να εκφράσουμε την αμέριστη αλληλεγγύη μας στο κουβανικό λαό. Στην εκδήλωσή μας σήμερα θα μιλήσουν η πρέσβης της Δημοκρατίας της Κούβας, Σέλμις Μαρία Ντομίνγκες Κορτίνα, και ο Άρης Ευαγγελίδης, μέλος του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Μετά τις ομιλίες θα υπάρχει και η δυνατότητα για ερωτήσεις. Τώρα δίνουμε το λόγο στον σύντροφο Άρη Ευαγγελίδη, μέλος του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων. Αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, και φέτος, στο 47ο Φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή, η διεθνιστική αλληλεγγύη στην Κούβα έχει τη δική της σημαντική θέση. Για να ακουστεί και από αυτό το βήμα η φωνή της, για να εκφράσουμε και από εδώ την αλληλεγγύη μας στον ηρωικό λαό της Κούβας, που ιδιαίτερα αυτή την περίοδο δίνει σκληρή μάχη για να υπερασπιστεί τις κατακτήσεις της επανάστασής του. Για το ΚΚΕ και την ΚΝΕ αυτό δεν είναι κάτι το τυπικό. Είναι μια σημαντική διεθνιστική ευθύνη που έχουμε να εκφράζουμε πλατιά και ανυποχώρητα την αλληλεγγύη στο λαό και το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κούβας, να καταδικάζουμε χωρίς αστερίσκους την υπεριαλιστική επιθετικότητα, να παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και να παρεμβαίνουμε από κάθε βήμα με μαζικές και μαχητικές κινητοποίησεις, με παρεμβάσεις στη Βουλή και το Ευρωκοινοβούλιο, με αποκαλυπτικά ρεπορτάζ στο Ριζοσπάστη και τον Οδηγητή, με τη δράση των κομμουνιστών στους συνδέσμους φιλίας, με πολύμορφες δράσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με προσπάθεια το μήνυμα αυτής της αλληλεγγύης με την Κούβα να περνάει στο μαζικό κίνημα, τα συνδικάτα, τους φοιτητικούς συλλόγους, τους συλλόγους γυναικών και όλους τους μαζικούς φορείς. Αυτή η αποφασιστική στάση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, εδώ και δεκαετίες, έχει συμβάλει καθοριστικά ώστε πλατιά τμήματα του ελληνικού λαού να εκφράζουν τη συμπάθεια και την αλληλεγγύη τους προς την Κούβα, να μην υιοθετούν τα ψέματα και τα προσχήματα των υπεριαλιστών, να εναντιώνονται στις επιθέσεις των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συμμάχων τους στη Λατινική Αμερική. Το σίγουρο λοιπόν είναι ότι η Κούβα εδώ δεν είναι μόνη της. Εδώ υπάρχει το ΚΚΕ και η ΚΝΕ, ένα μαζικό και μαχητικό εργατικό λαϊκό κίνημα που δεν ξεχνούν τη διεθνιστική προσφορά της Κούβας στους λαούς του κόσμου για πάνω από 60 χρόνια, δεν ξεχνούν τις επαναστατικές παρακαταθήκες της Κουβανικής Επανάστασης, του Φιντέλ Κάστρο, του Ερνέστο Τσε Γκεβάρα και των άλλων μεγάλων επαναστατών, δεν θα σταματήσουν ποτέ να αναδεικνύουν τις κατακτήσεις του κουβανικού λαού χάρη στη Σοσιαλιστική Επανάσταση. Αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, ξέρουμε καλά πως η Κούβα αντιμετωπίζει το τελευταίο διάστημα ιδιαίτερα μεγάλες και σύνθετες προκλήσεις. Καταρχάς, αντιμετωπίζει την πανδημία του COVID-19 στηριζόμενη ουσιαστικά στις δικές της δυνάμεις. Ακόμα όμως και έτσι, γίνεται φανερή η ανωτερότητα του συστήματος υγείας της Κούβας που βάζει στο επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του και όχι τα κέρδη των μονοπωλίων. Το πλέγμα που αποτελείται από την ανεπτυγμένη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας για όλους, τα σύγχρονα κρατικά νοσοκομεία, την υψηλότερη αναλογία γιατρών πληθυσμού στον κόσμο, την ανεπτυγμένη κρατική έρευνα και βιομηχανία φαρμάκου και βιοιατρικής, επιτρέπουν στην Κούβα σήμερα να έχει καλύτερα αποτελέσματα από τη συντριπτική πλειοψηφία των καπιταλιστικών χωρών. Και ταυτόχρονα δεν πρέπει να ξεχνάμε τη σημαντική διεθνιστική βοήθεια της Κούβας για την αντιμετώπιση της πανδημίας, ιδιαίτερα με την υγειονομική μπριγάδα Henry Reeve, που ανιδιοτελώς προσέφερε τις υπηρεσίες της τόσο σε ανεπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες, των οποίων τα εμπορευματοποιημένα συστήματα υγείας κατέρευσαν, όσο και σε άλλες χώρες, ιδιαίτερα της Λατινικής Αμερικής. Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ γι' αυτό το λόγο στηρίζουμε το αίτημα για την απονομή του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης στην Μπριγάδα Υγειονομικών Henry Reeve και γι' αυτό φέτος, εδώ από το φεστιβάλ, στο φεστιβάλ μας μάλλον, υπάρχει ειδικό περίπτερο, ειδικός χώρος για την προβολή και όθηση αυτής της προσπάθειας που γίνεται τόσο στη χώρα μας, αλλά και διεθνώς. Η σημαντικότερη όμως, σύντροφη, πρόκληση για την Κούβα έρχεται από την κλιμάκωση των μέτρων του βάρβαρου υπεριαλιστικού αποκλεισμού των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συμμάχων τους. Οι υπεριαλιστές
κοινικά προσπαθούν να αξιοποιήσουν τις πρόσθετες οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Κούβα, εντείνοντας αυτή τη στιγμή τα μέτρα του οικονομικού αποκλεισμού, ελπίζοντας πως έτσι θα καταφέρουν να λυγίσουν και να στραγγαλίσουν τον κουβανικό λαό. Είναι χαρακτηριστικό της βαρβαρότητάς τους ότι δεν διστάζουν να μπλοκάρουν ακόμα και την εισαγωγή ιατρικού εξοπλισμού και ειδών πρώτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Όπως όμως και στο παρελθόν, έτσι και τώρα, θα μείνουν με την όρεξη. Απέτυχε το προβοκατόρικο σχέδιο που ενορχίστρωσαν οι ΗΠΑ στις αρχές του Ιούλη, σε συνεργασία με την αντικουβανική μαφία που δράσει στο εδαφός τους, καθώς και δυνάμεις μέσα στην Κούβα που στηρίζουν ανοιχτά τα σχέδιά τους, με διαδηλώσεις που προσπάθησαν να παρουσιάσουν φουσκωμένες, με αντικομμουνιστικά και αντεπαναστατικά συνθήματα που καλούσαν σε ανατροπή της κυβέρνησης. Και το λέμε αυτό ότι απέτυχε, σύντροφοι και φίλοι, όχι από την άποψη του εφησυχασμού, αφού είναι βέβαιο πως οι υπεριαλιστές θα συνεχίσουν και θα κλιμακώσουν την αντεπαναστατική τους προσπάθεια. Τις μέρες όμως που ακολούθησαν από αυτά τα γεγονότα, ο κουβανικός λαός έδωσε τη δική του απάντηση, και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, συμμετέχοντας κατά χιλιάδες στις μεγάλες συγκεντρώσεις τις οποίες κάλεσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Κούβας. Δεκάδες χιλιάδες λαού ιδιαίτερα συμμετείχαν στη συγκέντρωση στην Αβάνα, στην ομιλία του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Κούβας, Μιγγέλ Δίας Κανέλο. Αποκαλύφθηκε, και εδώ ο ριζοσπάστης και τα μέσα του κόμματός μας έπαιξαν σημαντικό ρόλο σε αυτό, η φούσκα των ψεύτικων και στημένων λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα ρομπότ, τα διαδικτυακά, που αναπαρήγαγαν αυτόματα κατά χιλιάδες την αντεπαναστατική προπαγάνδα. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλιστα, πρόσφατα σε έγγραφό της, αναγκάστηκε να παραδεχτεί πως είναι μόλις μερικές εκατοντάδες άτομα μέσα στην Κούβα, αυτοί που δολοπλοκούν, προετοιμάζουν τις αντεπαναστατικές προσπάθειες και ενέργειες και τις συνωμοσίες. Το κόμμα μας ιδιαίτερα, από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστά τα γεγονότα, με ανακοίνωσή του κατήγγειλε ανοιχτά τα προβοκατόρικα σχέδια, η ΚΝΕ απάντησε με μαχητική συγκέντρωση έξω από την Αμερικάνικη Πρεσβεία, που είχε μάλιστα διεθνή αντίκτυπο, με πρωτοβουλία των κομμουνιστών, το μελών του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, δεκάδες εργατικά σωματεία και άλλες μαζικές οργανώσεις εξέδωσαν ψηφίσματα αλληλεγγύης με την Κούβα, ενώ με πρωτοβουλία του κόμματός μας εκδόθηκε κοινή ανακοίνωση των κομμουνιστικών και εργατικών κομμάτων, που συνυπέγραψαν 77 κόμματα από όλο τον κόσμο. Αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, θέλουμε να τονίσουμε πως αποτελεί τεράστια πρόκληση και υποκρισία όσοι καθημερινά τσαλαπατούν τα κοινωνικά, τα εργασιακά δικαιώματα, τις ελευθερίες των λαών, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, οι αντίστοιχες αστικές κυβερνήσεις, αυτοί που διεξάγουν υπεριαλιστικούς πολέμους ενάντια στους λαούς σε όλη τη γη, που είναι υπεύθυνοι για εκατομμύρια θανάτους, για το κύματα των προσφύγων, για το δράμα που ζουν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, να εμφανίζονται ως αυτόκλητοι σωτήρες και προστάτες των ελευθεριών του κουβανικού λαού. Το ΚΚΕ καταδικάζει στεναρά κάθε σενάριο για οποιοδήποτε είδους υπεριαλιστική επέμβαση στην Κούβα με πρόσχημα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ξέρουμε πολύ καλά πως με αυτό το πρόσχημα έχουν γίνει τα μεγαλύτερα υπεριαλιστικά εγκλήματα των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Γιουγκοσλαβία, στο Αφγανιστάν, το Ιράκ, τη Συρία, τη Λιβύη και αλλού. Και θέλουμε με την ευκαιρία να τονίσουμε και ένα άλλο συμπέρασμα που κατά την γνώμη μας έχει ιδιαίτερη σημασία, πως δηλαδή έχει καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος το αφήγημα που πρόβαλαν διάφορες αστικές, σοσιαλδημοκρατικές, οπορτουνιστικές δυνάμεις διεθνώς αλλά και στη χώρα μας, τέτοιοι όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΜέΡΑ25 και άλλοι, πως δηλαδή η εκλογή του δημοκρατικού Biden στις ΗΠΑ τάχα θα σήμανε προοδευτική στροφή στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ. Η κυβέρνηση Biden λοιπόν όχι μόνο δεν κατήργησε τα 243 μέτρα ενάντια στην Κούβα που η προηγούμενη κυβέρνηση Τραμπ είχε επιβάλει, αλλά σήμερα έρχεται να προσθέσει και καινούρια. Για μια ακόμα φορά αποδεικνύεται πως το ψευτοδήλημα πρόοδος και συντήρηση εντός των τυχών του συστήματος του καπιταλιστικού έχει μοναδικό σκοπό την εναλλαγή στην αστική διακυβέρνηση για τη διαιώνιση του εκμεταλλευτικού συστήματος,
πως η στρατηγική των αστικών κυβερνήσεων υπαγορεύεται ρητά και απαρέγκλιτα από τα συμφέροντα των μονοπωλίων τους, μπροστά στα οποία δεν διστάζουν να διαπράξουν ακόμα και τα μεγαλύτερα εγκλήματα ενάντια στους λαούς, όπως και στο λαό της Κούβας. Στο κάδρο των ευθυνών, σύντροφοι και φίλοι, περιλαμβάνεται και η ελληνική κυβέρνηση και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα. Και από αυτό εδώ το βήμα θέλουμε να καταγγείλουμε ξανά την κατάπτυστη υπογραφή της ελληνικής κυβέρνησης πριν από 1,5 περίπου μήνα, στο ψήφισμα που ετοίμασε το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ενάντια στην Κούβα, που συνυπέγραψε η ελληνική κυβέρνηση με μια χούφτα ακόμα κυβερνήσεις. Η στρατηγική επιλογή της ελληνικής αστικής τάξης, την οποία υπηρετούν σαν Ευαγγέλιο τόσο η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όσο και η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή να δέσουν τη χώρα μας ακόμα πιο σφιχτά στο άρμα των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, δημιουργεί νέους μεγάλους κινδύνους για το λαό μας καταρχήν, αλλά και ενισχύει το μέτωπο των υπεραλιστικών δυνάμεων ενάντια στους λαούς όπου γης, βάζει στο στρόχαστρο και το λαό της Κούβας. Οι επιθέσεις ενάντια στην Κούβα εξυφαίνονται ασταμάτητα και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε αυτή την κατεύθυνση έχουν ιδιαίτερη σημασία, είναι πολύ σημαντικές, οι παρεμβάσεις της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματός μας που τις αποκαλύπτει και τις αντικρούει ασταμάτητα στο Ευρωκοινοβούλιο. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο εγκρίθηκε, για παράδειγμα, απαράδεκτο ψήφισμα σκοπιμότητας με πρόσχημα πάλι τα ανθρώπινα δικαιώματα, με τους ψήφους και των Ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και του Κινάλ, αλλά και διάφορων φίλων του ΣΥΡΙΖΑ μέσα στο κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, φανερώνοντας για μια φορά ακόμα τον αντιλαϊκό, τον υπεραλιστικό χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και όλων των πολιτικών αποχρεώσεων που τη στηρίζουν. Σύντροφοι και φίλοι, ολοκληρώνοντας αυτή τη σύντομη παρέμβαση, νομίζουμε ότι είναι καθαρό, έχει αποδειχθεί από την ίδια τη ζωή, πως μπορεί η Κούβα να έχει πολλούς εχθρούς ανάμεσα στις τάξεις των εκμεταλλευτών, των υπεριαλιστών σε όλο τον κόσμο. Είναι καρφί στο μάτι τους, γιατί πάνω από 60 χρόνια απέδειξε τι μπορεί να κατακτήσει ένας λαός με τη δική του επανάσταση και εξουσία, απαλλαγμένος από την καπιταλιστική εκμετάλλευση και τα υπεριαλιστικά δεσμά, έχοντας την αλληλεγγύη των λαών του κόσμου και ιδιαίτερα των σοσιαλιστικών λαών, του σοσιαλιστικού στρατοπέδου όταν υπήρχε και της Σοβιετικής Ένωσης. Η Κούβα όμως σήμερα έχει στο πλάι της εκατομμύρια εργάτες, απλούς ανθρώπους, τους λαούς όλου του κόσμου. Έχει στη χώρα μας στο πλάι της το ΚΚΕ για την ΚΝΕ, που μαζί με δεκάδες ακόμα κομμουνιστικά κόμματα από όλο τον κόσμο εκφράζουν ανυποχώρητα και έμπρακτα την αλληλεγγύη τους και σε αυτό το δρόμο θα συνεχίσουμε και στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα να δώσουμε το λόγο στην πρέσβυρα της Κούβας. Gracias a todos los amigos solidarios griegos que nos han brindado su apoyo y a todos ustedes por estar presentes aquí hoy. Gracias especialmente a la CNE y al CUCUE por su amistad y solidaridad permanente. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε όλους τους Έλληνες φίλους μας για την αλληλεγγύη και την υποστήριξη που μας πρόσφεραν και όλους εσάς που βρίσκεστε παρόντες εδώ απόψε. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας για τη σταθερή τους φιλία και αλληλεγγύη. Los amigos griegos nos han expresado su apoyo de múltiples formas y comprendieron de inmediato la naturaleza de la oportunista campaña de descrédito financiada con fondos federales estadounidenses que aún pretende amenazar la estabilidad, integridad y la soberanía de Cuba. Οι Έλληνες φίλοι μας έχουν εκφράσει την υποστήριξή τους με πάμπολους τρόπους, ενώ κατάλαβαν αμέσως τη φύση της καιροσκοπικής εκστρατείας συκοφάντησης που χρηματοδοτήθηκε από αμερικανικά ομοσπονδιακά κονδύλια, εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες ακόμη αξιώνουν να απειλούν τη σταθερότητα, την ακεραιότητα και την εθνική κυριαρχία της Κούβας. La población cubana vive hoy una situación especialmente difícil que afecta su bienestar, su integridad y su sustento,
afectando el acceso a productos, servicios y medicamentos de primera necesidad. A las casi 6 décadas del ilegal y criminal bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba, se unen las 243 medidas tomadas por el gobierno del presidente Donald Trump, que el gobierno de Joe Biden aún mantiene y adicionó nuevas. Esas medidas coercitivas unilaterales tienen el propósito de perfeccionar el cerco económico y cortar todas las fuentes de ingreso a la economía de Cuba. Intentan además perjudicar las necesidades básicas del pueblo cubano y sus actividades diarias para culpar al gobierno por ello, con el fin de tratar de demostrar el fracaso del socialismo e impedir que el pueblo continúe apoyando la revolución. Ο κουβανικός πληθυσμός βιώνει σήμερα μια κατάσταση ιδιαίτερα δύσκολη που επηρεάζει την ευημερία, την ακεραιότητα και τη συντήρησή του, εφόσον επηρεάζει την πρόσβαση σε προϊόντα, υπηρεσίες και φάρμακα πρώτης ανάγκης. Στις 6 σχεδόν δεκαετίες του αθέμητου και εγκληματικού, οικονομικού, εμπορικού και χρηματοπιστωτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της Κούβας, ήρθαν να προσθεθούν τα 243 μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν, όχι μόνο διατηρεί, αλλά πρόσθεσε και νέα. Αυτά τα καταναγκαστικά μονομερή μέτρα στόχο έχουν να τελειοποιήσουν τον οικονομικό κλοιό και να κλείσουν όλες τις πηγές εισοδήματος για την οικονομία της Κούβας. Επιχειρούν επιπλέον να προξενήσουν ζημίες στις βασικές ανάγκες του κουβανικού λαού και στις καθημερινές του δραστηριότητες και να επιρρύψουν την ευθύνη γι' αυτό στην κουβανική κυβέρνηση, με σκοπό να προσπαθήσουν να αποδείξουν την αποτυχία του σοσιαλισμού και να εμποδίσουν το λαό να συνεχίσει να στηρίζει την Επανάσταση. También Estados Unidos ha utilizado y utiliza muy fuertemente la subversión ideológica, inventando falsos pretextos para colocar a Cuba en listas injustas, creando campañas en contra de los médicos, en contra de los líderes, en contra de los logros y acciones de la Revolución Cubana, creando además falsas víctimas, falsas violaciones de los derechos humanos y falsa represión contra el pueblo, para empañar la imagen de la revolución. Ejemplo de ello han sido las recientes maniobras en el Parlamento Europeo y otros foros internacionales. Επίσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χρησιμοποιήσει και χρησιμοποιούν υπέρμετρα την ιδεολογική υπονόμευση, επινοώντας ψευδείς προφάσεις για να τοποθετούν την Κούβα σε άδικες λίστες, διεξάγοντας εκστρατείες εναντίον των ιατρών της, εναντίον των ηγετών της, εναντίον των επιτευγμάτων και των δράσεων της κουβανικής επανάστασης, κατασκευάζοντας επιπλέον δήθεν θύματα, δήθεν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δήθεν καταστολή κατά του λαού, προκειμένου να αμαυρώσουν την εικόνα της Επανάστασης. Σχετικό παράδειγμα αποτελούν οι πρόσφατες πλάγιες ενέργειες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς. Cuba además está sufriendo campañas de mentiras, de manipulaciones que intentan socavar a la revolución cubana, que intentan culpar al gobierno cubano de las dificultades económicas en tiempo de pandemia, sin tener en cuenta las afectaciones del bloqueo, que es el causante principal de las dificultades, y que la mayoría, y que existe hoy día, a pesar de ser condenado durante décadas por la abrumadora mayoría de la comunidad internacional. Ακόμη, η Κούβα υφίσταται εκστρατείες ψεύδους, αθέμητες ενέργειες που επιχειρούν να υπονομεύσουν την κουβανική επανάσταση, που επιχειρούν να επιρρύψουν στην κουβανική κυβέρνηση την ευθύνη για τις οικονομικές δυσχέρειες σε καιρούς πανδημίας, δίχως να λαμβάνονται υπόψη οι συνέπειες του αποκλεισμού, ο οποίος αποτελεί την κύρια αιτία των εν λόγω δυσχεριών και εξακολουθεί να υφίσταται ακόμη σήμερα, παρά το ότι καταδικάζεται εδώ και δεκαετίες από τη συντριπτική πλειοψηφία της διεθνούς κοινότητας. Se pretende presentar a Cuba como un país colapsado y en caos,
para provocar un estallido social y justificar una intervención externa. En Cuba no ha habido un estallido social, como se ha pretendido mostrar al mundo. El país fue víctima de una operación político-comunicacional organizada y financiada desde el territorio estadounidense, que fracasó ante el apoyo del pueblo a la revolución. Cuba rechaza cualquier intento o acto injerencista en sus asuntos internos. Es importante denunciar que desde fuera de Cuba se hacen llamados peligrosos e irresponsables a actos de sabotaje, magnicidio, otros asesinatos selectivos, y se pide una intervención militar en Cuba que tendría imprevisibles consecuencias para la paz y la seguridad regionales. Φιλοδοξούν να εμφανίσουν την Κούβα ως μια χώρα υποκατάρρευση, παραδομένη στο χάος, προκειμένου να προκαλέσουν κοινωνική έκρηξη και να αιτιολογήσουν μια έξωθεν επέμβαση. Στην Κούβα δεν εκδηλώθηκε κοινωνική έκρηξη, όπως επιχείρησαν να δείξουν στον κόσμο. Η χώρα έπεσε θύμα μιας πολιτικής επικοινωνιακής επιχείρησης που οργανώθηκε και χρηματοδοτήθηκε από την Αμερικανική επικράτεια και απέτυχε χάρη στη στήριξη του λαού στην Επανάσταση. Η Κούβα απορρίπτει οποιαδήποτε απόπειρα ή ενέργεια παρέμβασης στα εσωτερικά της. Είναι σημαντικό να καταγγείλουμε ότι εκτός Κούβας πραγματοποιούνται επικίνδυνες και ανεύθυνες εκκλήσεις σε ενέργειες δολιοφθοράς, σε δολοφονίες ηγετών και σε άλλες επιλεκτικές δολοφονίες, ενώ επιζητείται στρατιωτική επέμβαση στην Κούβα, κάτι που θα είχε απρόβλεπτες συνέπειες για την ειρήνη και την ασφάλεια της περιοχής. El llamado del presidente cubano y de nuestro gobierno es a solucionar las dificultades entre cubanos, sin injerencias externas y sobre la base de la unidad patriótica, para avanzar en áreas que hoy están afectadas por el efecto combinado del bloqueo, la pandemia y nuestras propias dificultades que nunca hemos negado. Hoy reina la paz y la tranquilidad en Cuba y las instituciones están funcionando normalmente dentro del marco de las restricciones sanitarias debido a la pandemia. Ο Κουβανός Πρόεδρος απευθύνει έκκληση για να επιληθούν οι δυσκολίες μεταξύ Κουβανών χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις και στη βάση της πατριωτικής ενότητας, προκειμένου να προχωρήσουμε σε τομείς που σήμερα πλήττονται από τις συνδυασμένες επιπτώσεις του αποκλεισμού, της πανδημίας και των δικών μας δυσχεριών, τις οποίες ουδέποτε αρνηθήκαμε. Σήμερα βασιλεύει ειρήνη και ηρεμία στην Κούβα και οι θεσμοί λειτουργούν κανονικά μέσα στα πλαίσια των υγειονομικών περιορισμών που επιτάσσει η πανδημία. No obstante, soportando el precio del acoso económico y las enormes limitaciones que nos impone, Cuba ha logrado avanzar demostrando la solidez de su sistema de salud pública y la capacidad de continuar cooperando con otros países de forma solidaria y humanitaria. Εν τούτης, αντέχοντας το βάρος της οικονομικής παρενόχλησης και των τεράστιων περιορισμών που της επιβάλλει, η Κούβα κατάφερε να προχωρήσει, αποδεικνύοντας τη σταθερότητα του συστήματος δημόσιας υγείας της και την ικανότητά της να συνεχίσει να συνεργάζεται με άλλες χώρες με τρόπο αλληλέγγυο και ανθρωπιστικό. Es un orgullo haber podido lograr en las circunstancias actuales, haber podido conseguir producir 3 vacunas y 2 candidatos vacunales en los últimos meses, como resultado de la abnegación de los científicos cubanos y del sólido sistema de ciencia e innovación tecnológica creado e impulsado por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz, que está dando sus frutos con una industria biotecnológica y farmacéutica al servicio del pueblo, que goza de un sistema de salud gratuito y equitativo a todos los niveles. Αποτελεί λόγο περηφάνειας για την Κούβα το ότι κατάφερε στις σημερινές συνθήκες να παραγάγει 3 εμβόλια και 2 υποψήφια εμβόλια
μέσα στους τελευταίους μήνες, αποτέλεσμα της αυταπάρνησης των κουβανών επιστημόνων και του σταθερού συστήματος επιστήμης και τεχνολογικής καινοτομίας που δημιούργησε και προώθησε ο κομμαντάντε εν χέφε Φιδέλ Κάστρο Ρους και το οποίο αποδίδει τους καρπούς του με μια βιοτεχνολογική και φαρμακευτική βιομηχανία στην υπηρεσία του λαού, ο οποίος απολαμβάνει ένα σύστημα υγείας δωρεάν και ισότιμο σε όλα τα επίπεδα. Como dijo nuestro presidente, el pueblo y el gobierno cubano defenderán el Estado socialista de derecho y justicia social con todos y para el bien de todos, como quería José Martí. Όπως είπε ο πρόεδρός μας, ο λαός και η κυβέρνηση της Κούβας θα προασπίσουν το σοσιαλιστικό κράτος δικαίου και κοινωνικής δικαιοσύνης μαζί με όλους και για το καλό όλων, όπως το ήθελε ο Χωσέ Μαρτί. El pueblo y gobierno cubano agradecen las múltiples muestras de apoyo de amigos de Cuba en todo el mundo, acompañadas del rechazo a las maniobras contra la estabilidad en la isla, condena al criminal bloqueo de Estados Unidos contra Cuba y el rechazo a la feroz campaña de descrédito contra Cuba. Ο λαός και η κυβέρνηση της Κούβας είναι ευγνώμονες για τα πολλαπλά δείγματα υποστήριξης φίλων της Κούβας σε ολόκληρο τον κόσμο που συνοδεύονται από την απόρριψη των πλάγιων ενεργειών κατά της σταθερότητας της νήσου, την καταδίκη του εγκληματικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της Κούβας και την απόκρουση της άγριας εκστρατείας δυσφήμισης κατά της Κούβας. Amigos solidarios griegos han sido activos en el apoyo a la revolución cubana, mostrando la verdad y condenando las maniobras contra Cuba, lo cual agradecemos profundamente. Estas son muestras de cómo una gran parte del pueblo griego no se deja engañar por la propaganda falsa. Son además muestras de los vínculos históricos y culturales entre Cuba y Grecia y el amor y la amistad que une a nuestros dos pueblos. Οι Έλληνες αλληλέγγυοι φίλοι μας έδειξαν ενεργά την υποστήριξή τους στην Κουβανική Επανάσταση, διατρανώνοντας την αλήθεια και καταδικάζοντας τις πλάγιες ενέργειες κατά της Κούβας και τους ευχαριστούμε εκ βαθέων. Αυτό αποτελεί απόδειξη ότι ένα μεγάλο τμήμα του ελληνικού λαού δεν αφήνεται να παραπλανηθεί από την ψευδή προπαγάνδα, αλλά και των ιστορικών και πολιτισμικών δεσμών μεταξύ Κούβας και Ελλάδας και της αγάπης και φιλίας που ενώνουν τους δύο λαούς μας. Una vez más, Cuba presentará este año en la Asamblea General de las Naciones Unidas la resolución condenando el genocida bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba, para lo cual cuenta con el apoyo de la abrumadora mayoría de los países del mundo como cada año. Για μια ακόμα φορά, η Κούβα θα υποβάλει φέτος στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το ψήφισμα για την καταδίκη του γενοκτόνου οικονομικού, εμπορικού και χρηματοπιστωτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της Κούβας, υπολογίζοντας στην υποστήριξη της συντριπτικής πλειοψηφίας των χωρών του κόσμου, όπως κάθε χρόνο. Κούβα no está sola. Y ustedes, amigos, son un ejemplo del apoyo, la amistad y la solidaridad del pueblo griego con el pueblo cubano. Η Κούβα δεν είναι μόνη. Και εσείς, φίλοι μας, αποτελείτε παράδειγμα υποστήριξης, φιλίας και αλληλεγγύης του ελληνικού λαού με τον κουβανικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.